όπως λένε τα συστήματα στο ποδόσφαιρο, είναι 2 συν 2 συν 1. Ναι. Η Ελληνοκυπριακή και η Τουρκοκυπριακή κοινότητα για τα θέματα που αφορούν τη ρύθμιση των σχέσεων των δύο κοινοτήτων. Οι δύο εγκύπριες, οι οποίες δεν έχουν εισβάλει, δεν κατέχουν, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, και είναι και ο ένας, η Τουρκία, που είναι εγκύπριε, αλλά ταυτόχρονα είναι εισβολέας και κύριος ένοχος, γιατί μένει άλλη. Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω η δική σας εκτίμηση από τούδε και στο εξής. Με βάση αυτά τα δεδομένα, άντε και στο Εθνικό Συμβούλιο πήραν 7 έγγραφα, θα τους αποσταλούν και άλλα έγγραφα μετά από το Προεδρικό για να ενημερωθούν, να μελετήσουν οι αρχηγοί των κομμάτων, τα πολιτικά κόμματα του τόπου. Θα υπάρξει και δεύτερη συνεδρία, 8. Διαβάζω ότι θα συνέλθουν μετά και τη δημοσιοποίηση της έκθεσης του κύριου Γκουτέρες. Δαμέ, ως πάμε καλά. Από εκεί και πέρα όμως, κύριε Κατσουρίδη, μετά που θα διαβάσουμε, μετά που θα κάνουμε τη μελέτη, μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης, μετά, αυτό το μετά τι μας τάζει, τι εκτιμάτε? Το μετά είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο κατά τη γνώμη μου, σε ό,τι αφορά δηλαδή τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, και αναγκαίο, ζωτικά αναγκαίο. Δηλαδή, αυτή τη φορά δεν μπορεί να πάει να γίνει και πάλι συζήτηση για το τι έχει συμβεί και ποιος έχει την μεγαλύτερη και πόση είναι ευθύνη. Αυτό είναι μήνες τώρα που συζητείται, και θα έλεγα και με μια πολύ μεγάλη εμπειρία σε ό,τι αφορά προεκλογικές εκστρατείες, ότι ό,τι εμπεδόθηκε στον κόσμο, εμπεδόθηκε. Δεν πρόκειται κανένας με ό,τι επιχειρήματα για να επιστρατεύσει τώρα να πείσει ουσιαστικά περισσότερο κόσμο από όσον έχει πιστεί για τις θετικές ή αρνητικές, για παράδειγμα, ενέργειες του Προέδρου ή του Α ή του Β κόμματος. Το ζητούμενο τώρα είναι πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, όχι εκθέσεις ιδεών, όχι περίπλοκα σχήματα, πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για τα επόμενα βήματα, και πρέπει να μπουν κάτω από τον Πρόεδρο τα ζητούμενα, τα ερωτήματα αυτή τη στιγμή. Να πω ένα παράδειγμα. Υπάρχει συναντήληψη ή δεν υπάρχει ότι επιδιώκουμε επανέναρξη των συνομιλιών? Πρώτα το απαντάς αυτό το ερώτημα, για παράδειγμα, ενώ μεσούσες της προεκλογικής εκστρατείας. Εάν το απαντήσει το Εθνικό Συμβούλιο θετικά, πρέπει να πάει στο επόμενο του βήμα. Σε ποια βάση? Μετά να πάει στο επόμενο. Με ποιες ενέργειες θα προκαλέσουμε την επανέναρξη και ούτω καθεξής. Με το να γίνεται μια έκθεση που να τα περιλαμβάνει όλα, δεν θα οδηγήσει πουθενά, γιατί ο καθένας θα επαναλαμβάνει τις θέσεις του. Πρέπει η ευθύνη του Προέδρου πρωταρχική να θέσει τα ερωτήματα που θα πρέπει να τοποθετηθούν όλα τα κόμματα και ο ίδιος φυσικά, για το τι κάνουμε από εδώ και μπρος. Ναι, γιατί υπάρχει και μια σύγχυση. Εγώ πάντως βλέπω γκρίζο τοπίο. Όποιον ρωτήσεις, άλλη κατεύθυνση σου δείχνει. Ναι, μα γι' αυτό πρέπει να μπουν όλοι ενώπιον της ευθύνης και να την αναλάβουν, να απαντήσουν συγκεκριμένα ερωτήματα που εκείνος ο οποίος έχει πάρει την ψήφο εμπιστοσύνης του Κυπριακού λαού πριν 4,5 περίπου χρόνια για να κυβερνήσει, άρα να είναι και ο εκπρόσωπος της κοινότητας μας στις συνομιλίες, με τις δύο του αυτές ιδιότητες θα πρέπει να θέσει τα ερωτήματα, να απαντήσουν και να τοποθετηθούν τα κόμματα, δικαίωμα τους και εκείνους να θέσουν και κάποια άλλα ερωτήματα, για παράδειγμα, και να καταλήξουν κάπου, να καταλήξουν στο βασικό. Μπορούμε, πρέπει και μπορούμε, για παράδειγμα, να επιδιώξουμε επανέναρξη των συνομιλιών τώρα? Εάν όχι, τι κάνουμε για να μην γίνουν χειρότερα τα πράγματα μέχρι να τελειώσουν οι προεδρικές εκλογές και ούτω καθεξής? Διαφορετικά με το να λέμε ότι έτσι ελέγχθηκε εκεί ή έτσι ελέγχθηκε εκεί, από την ώρα που τα Ηνωμένα Έθνη είναι αποφασισμένα στην ουσία να μην αποδώσουν ευθύνη. Είναι πολύ εύκολη η τοποθέτηση. Δεν έδειξαν την απαραίτητη βούληση τα δύο μέρη. Τι σημαίνει αυτό? Παράδειγμα τώρα, που είναι ευθύνη των δύο κοινοτήτων, η εσωτερική ψυχή. Ποιος και γιατί δεν επέδειξαν την απαραίτητη βούληση? Οι προτάσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς, έστω και
ξέρω εγώ, 24 ώρες πριν το ναυάγιο 48 για τα θέματα εσωτερικής ψυχής, ήταν ή δεν ήταν βήμα. Μάλιστα. Ακόμα και εδώ δεν τοποθετείται. Όχι. Και είναι ξεκάθαρο γιατί δεν τοποθετείται. Είναι μία λογική η οποία έχει επικρατήσει σιγά σιγά με τα χρόνια, ότι δεν πρέπει, για να μην κακοφανίσει κάποιον, από τη στιγμή που ουσιαστικά είναι ποιος. Ουσιαστικά αυτό που λένε τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη με τις εκθέσεις, τις περισσότερες εκθέσεις τον τελευταίο χρόνο, είναι ότι εγώ είμαι ο μεσάζων. Ναι. Είμαι ο μεσολαβητής. Δεν είναι, δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω. Δεν είναι. Mm-hmm. Είναι εντολοδόχοι του οργανισμού προς υλοποίηση των αποφάσεων. Οι καλές του υπηρεσίες στοχεύουν στο να υλοποιηθούν οι αποφάσεις των ανθρώπων. Εμείς όμως ευθυνόμαστε που για χρόνια πολλά δεν υπερθυμίζουμε τον πραγματικό ρόλο που έχουν με βάση τις δικές τους αποφάσεις. Δεν τις επέβαλε η Κύπρος τις αποφάσεις των ΗΕ γύρω από το Κυπριακό, ούτε τις επήρα για το χατσίρι μας. Τις επήρα γιατί έκριναν ότι αυτό είναι και προς το δικό μου συμφέρον, ο καθένας από αυτούς που ψήφισε. Το άλλο που αποδεικνύεται αυτές τις μέρες, και δεν θέλω να σας κρατώ το χρόνο σας, είναι αυτή η απίστευτη στάση του Ηνωμένου Βασιλείου. Μάλιστα. Ναι. Δεν μπορεί κανένας να με πείσει ότι αυτές είναι αποκλειστικά προσωπικές απόψεις του κυρίου Τζάκστρο. Τον οποίο κύριο Τζάκστρο κάποιοι υπερασπίζονταν μεταμανίας τότε ως Υπουργών Εξωτερικών, όταν είχε σύγκρουση με την τότε κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Και επιτέλους πρέπει να ξεκαθαρίσει στο μυαλό μας. Καλά, για ποιο λόγο δηλαδή μπορεί να θεωρείται αντικειμενικός κριτής των εξελίξεων του Ηνωμένου Βασιλείου? Πού κάποιος στηρίζει αυτήν την άποψη? Ποιον είναι εκείνον το συμφέρον που υπαγορεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο μία σωστή λύση του Κυπριακού? Και τα λέω σωστή γιατί πετάγονται πολλοί κατά καιρούς να ειρωνευτούν αυτήν τη φράση. Σωστή είναι εκείνη που, όπως περιγράφεται από τις αποφάσεις των ΗΕ. Για να μην προσπείτε κανένας ότι δεν καταλάβει τι είναι το σωστό. Σωστή είναι εκείνη που παραπέμπει στο κανονικό ή φυσιολογικό κράτος, όπως είπε ο κύριος Κουτέρες. Λοιπόν, ποιο είναι το συμφέρον της Βρετανίας που της υπαγορεύει αυτήν τη στόχευση? Εγώ θα σας έλεγα ότι μπορεί οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν ένα συμφέρον. Σαν ο κύριος παίχτης για ασφάλεια και ενέργεια στην περιοχή, έχει ένα συμφέρον να δοθεί μια λύση λειτουργική και βιώσιμη. Δεν λέω ότι στη Βρετανία όλοι έχουν αρνητική στάση, για όνομα του Θεού. Εδώ μας έριξε τη διχοτόμηση ο Τζάκστρο. Ναι, αυτό είναι. Και σας λέω, υπάρχουν πάρα πολλοί και βουλευτές και άλλοι αξιωματούχοι και Βρετανοί πολίτες που στηρίζουν μια σωστή λύση του Κυπριακού. Αλλά εδώ τη δήλωση δεν την έκαμε ένας οποιοσδήποτε. Ναι. Την έκαμε ο τότε Υπουργός Εξωτερικών, και γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει στον κόσμο πιο δεμένο, πιο λειτουργικών Υπουργείων Εξωτερικών με σταθερή πολιτική, με στρατηγική και τακτική, είναι αιώνες τώρα, όχι δεκαετίες. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι ο μόνος που έχει αυτή την άποψη. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Κατσούρη, να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.